Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη. Πάμε, ναι. Πάμε να δούμε την Πού εικόνα μας. Γιατί έχει μαζί της και το Δήμαρχο. Καλώς στην Ελευθερία. Δήμαρχος. Εδώ έχει χιόνι. Λοιπόν. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία των Ευλίων. Ιδυλιακό το τοπίο, δεν το συζητώ καθόλου. Έχει πάρα πολύ κρύο βέβαια. Συνεχίζουν τα μηχανήματα τον αποχιονισμό, προκειμένου οι δρόμοι να είναι κλειστοί. Βέβαια, Δήμαρχε, αλήθεια είναι ότι... Καμαρώνει ο Δήμαρχος, βλέπω, καμαρώνει, ε. Έχει κλείσει. καλημέρα. Ξέρετε, καμαρώνουμε γιατί είμαστε δύο μέρες άϊπνοι. Για να δώσουμε αυτή τη μάχη, για να εξασφαλίσουμε τη βατότητα όλων των οδών μας και να εγγυηθούμε στους συνδημότες μας τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Η παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας είναι κλειστή, γιατί έχει μεγάλα ύψη χιονιού στο επίπεδο της Κάζας και για προληπτικούς λόγους, σε συνεννόηση και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Χαρδαλιά, που έχουμε μια αγαστή συνεργασία αυτές τις μέρες, έχουμε κλείσει την όδευση και την προσβασιμότητα για τους πολίτες από την παλιά Εθνική Οδό. Έρχονται οι μηχανήματα παρόλα αυτά να ανοίξουν την είσοδο, έτσι δεν είναι? Πριν από λίγο δεν μιλήσατε με τον κύριο Χαρδαλιά. Σωστά, έρχονται μηχανήματα για να είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της ημέρας για πάνε ενδεχόμενο και για κάθε έκτακτη ανάγκη. Εμείς βλέπετε εδώ εντός του χωριού δίνουμε τη μάχη μας δεύτερο 24ωρο τώρα συνεχόμενα. Γνωρίζουμε τα χιόνια από μικρά παιδιά εδώ, σε μεγάλα ύψη χιονιού, και γι' αυτό έχουμε εφαρμόσει συγκεκριμένα πρωτόκολλα και δεν έχουμε αφήσει το χιονιά να προηγηθεί. Δημαρχέ. Επειδή και τα στενά είναι ένα σημείο που πάντα. Με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Δημαρχέ, συγγνώμη, κάνω μια ερώτηση. Είστε πρώτη φορά δήμαρχος? Ναι, εξελέγει τώρα στις τελευταίες εκλογές του Οκτωβρίου. Είναι η πρώτη μου φορά που ασχολούμαι με τα αυτοδιοικητικά, αλλά είμαι σχετικά νέος. Γιατί βλέπω ότι είστε σε ένα συνεχές αλάρμ. Δύσκολες συνθήκες. Έχει όρεξη. Σας βλέπω με πολύ όρεξη. Και μου αρέσει αυτό, γιατί βλέπω νέους ανθρώπους που έχουν πάρει το τιμόνι στις πόλεις και βλέπεις νοιάζονται πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Είναι τιμή μας που οι συνδημότες μας επιλέξανε και αυτή την τιμή θα τη μετουσιώσουμε σε πολύ παραγωγικό έργο. Λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Επειδή με τα στενά, κάθε φορά όταν έχουμε πολύ έντονη χιονόπτωση, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα έχουν καταφέρει τα μηχανήματα να μπουν στα στενά ή θα το επιχειρήσουν τις επόμενες ώρες? Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και τα στενά μας είναι καθαρά. Υπάρχουν σπίτια, γι' αυτό το λέω. Προφανώς υπάρχουν σπίτια, υπάρχουν κάτοικοι σχεδόν σε όλο τον οικισμό, σε όλα τα στενά. Εδώ έχουμε όμως εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο να εξασφαλίσουμε πρώτα ανοιχτές τις οδούς σε ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, όπως τους ασθενείς. Του φιλάσθενου συνδημότε μα. Μπράβο, Δήμαρχε. Δεν θα χρειαστεί να μεταβούν σε κάποιο νοσοκομείο. Σωστός. Και από εκεί και πέρα, σταδιακά, θα ανοίξουμε την κάθε γειτονιά, το κάθε σπίτι. Ωραία. Έτσι, μπράβο, να είστε καλά. Η ελευθερία θα είναι εκεί να τσεκάρει πάντως. Άμα ξαναχιονίσει η ελευθερία. Άμα ξαναχιονίσει. Γιατί τώρα σταμάτησε λίγο. Πάλι εδώ θα είμαστε. Κλέα, θα χιονίσει τα βίλια, συνεχίσει. Να είναι 8 με 9 η ώρα. Ρωτήστε τον ειδικό δίπλα σα τον έκανε. Αυτό το λέμε τώρα. Αυτό το ρωτήσαμε μόλι. Για πε, Κλέαρχε. Θα χιονίσει κατά διαστήματα πυκνά. Σήμερα μέχρι και αύριο το πρωί θα πάει έτσι το φαινόμενο για την περιοχή εκεί στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Αττικής. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.